Ιβάν Παρλόφ. Δέκατη συμμετοχή στο πρωτάθλημα σέντρα του Μικουελίτο. Κεφαλιά στο δοκάρι. Μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα που αγγίζει τον γκολ με τον Γκαρσία. Το σταματάει το δοκάρι. Σέντρα τον Τζέσον Δημητρίου. Βγήκε ο Βάλλε. Κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια παντά. Η ΑΕΚ με τον Άντων Πάλιτς. Πηγαίνουν και οι δύο κόντρα σε οργανωμένες άμυνες από την εντύπωση. Να δούμε εδώ την παλιά. Ο Σπανός κατέβασε. Έσωσε ο Χάιμοφ το πλασέ. Στη συνέχεια γλίστρησε ο Γκαρσία. Ο Μάτσι που θέλει να περάσει για τον Παύλου. Έκοψε ο Παουλίνιο. Ζήτησε φάουλ. Άφησε ο Αναστασίου. Πέρασε ο Μάτσι. Κάθετα από κοντά 1-0 για την ΑΕΚ με τον Τζέισον Δημητρίου στο 18. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 18 με τον Τζέισον Δημητρίου. Εδώ πέρασε, έκανε το γύρισμα ο Μάτσι. Από τη στιγμή που πειράζει τον Παουλίνιο, ο Μάτσι και έκανε το γύρισμα. Πήγε στην πορεία της φάσης ο Δημητρίου, προωθήθηκε και έκανε το 1-0. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί και η ΑΕΚ πέτυχε το γκολ. Εγώ σταλά, εάν υπήρχε φάουλ. Εδώ ο Σουάνης για τον Απόλλωνα πέφτει κάτω και έχουμε πέναλτι. Από το μαρκάρισμα του Μουρίγιο στο 21. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Πάση περιπτώσει, από όλα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον πρώτο του σκορ τον Παπουλή στο 22 απέναντι από τον Χαΐμοφ. Εκτελεί ο Παπουλής 1-1. Στο 22 από όλα ισοφαρίζει 4 λεπτά μετά τον γκολ της ΑΕΚ με τον συνήθι ύποπτο τον Φώτη Παπουλή που φτάνει τα 8 γκολ και σκοράρει για 4ο διαδοχικό παιχνίδι. Απαντά με γκολ στο γκολ της ΑΕΚ. Ξανά η εκτέλεση στην μια πλευρά ο Χαΐμοφ, στην άλλη η μπάλα. Είναι και ο Χαΐμοφ, είναι και ο Ντεκλέρ, είναι και ο Πιντάδο που είναι στον πάγκο, ο Μαραγκός, ο οποίος κυτρινίστηκε εδώ από όλα μπροστά με τον Κωνσταντίνου. Ταχύτατα θέλει να μπει στην περιοχή, μπαίνει, πέφτει κάτω και έχουμε φάουλ. Φάουλ από ποιον, από τον Μαραγκό έχω την εντύπωση. Πατούσε μέσα νομίζω ο Κωνσταντίνου, για να δούμε. Εδώ μέσα και το δίνει έξω και δεύτερη κίτρινη στο Μαραγκό και κόκκινη. Συγχωρέ. Η οδηγία που έχει δώσει είναι ο Πάλιτς. Εδώ φάουλ στον Σίλβα και πάλι ένταση και νεύρα. Και έχουμε σε ποιον θα είναι η κάρτα στον Κωνσταντίνο. Την έχει βγάλει από το τσεπάκι ο Γιάννης ο Αναστασίου. Τον καλεί κοντά του και θα αποβληθεί για αυτός. Δεύτερη κίτρινη στον Κωνσταντίνου, κόκκινη, με 10 συνεχίζει και ο Απόλλωνας. Ο Βραζιλιάνος σεντράρει, ψάχνοντας τον Πάλιτς, η κεφαλιά 2-1 η ΑΕΚ με τον Καταλά στο 86. Πολύ ωραία εκτέλεση, προφανώς δουλεμένη στην προπόνηση στο δεύτερο δοκάρι, μόνος ο Πάλιτς έπιασε την κεφαλιά και από εκεί και πέρα ο Καταλά είχε πάρα πολύ εύκολο έργο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά εδώ η εκτέλεση. Ο Πάλιτς έκανε την κίνηση. Είχε 3-4 παίκτες της ΑΕΚ στην περιοχή μετά την πρώτη κεφαλιά. Εξουδετερώθηκαν όλοι. Νομίζω ότι ήταν μόνο μερικής πίσω χρήση. Εύκολο έργο για τον Καταλά. 1-2.